Το αρχείο πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, σε έναν χώρο πολιτισμού στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στην παλιά μας Βουλή. Εδώ το ρεπορτάζ σήμερα θα μπορούσε να λέγεται «Ώρα για αγώνα» ή «Η ώρα του αγώνα» ή σε κάθε περίπτωση τώρα έχουμε στα χέρια μας τα ρολόγια του αγώνα. Ας τα κοιτάξουμε λοιπόν, διότι ο αγώνας είναι πρωτοθυρών. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που εμένα πάντα με συγκινεί, που είναι ιστορικός, που δεν μπορώ να ανασάνω. Με πιάνει άγχος εδώ πέρα μέσα. Με την Νικολέτα Ζιγούρη, η οποία έχει μεληθεί το τελευταίο ημερολόγιο για το 2020 αυτού του υπέροχου μουσείου. Νικολέτα μου, σε καλωσορίζω στο Αρχείο Πολιτισμού στην εκπομπή μας. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν που βρισκόμαστε και βγάλατε αυτό το υπέροχο ημερολόγιο για το 2020 που η θεματική του είναι τα ρολόγια των αγωνιστών του 2021, θα ήθελα καταρχήν να σε ρωτήσω εάν ήταν δική σου ιδέα. Ως επιμελήτρια της συλλογής των ρολογιών φυσικά το εισηγήθηκα, αλλά οι συνάδελφοι όλοι το δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Γιατί πραγματικά είμαστε ένα χρόνο πριν τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 2021 και τα ρολόγια των αγωνιστών έχουν να πούν πολλά για αυτόν τον αγώνα. Άρα αισθάνθηκες πάρα πολύ μεγάλη χαρά έτσι που πέρασε το δικό σου, να το πούμε έτσι. Οι άλλες προτάσεις ποιες ήταν, μπορείς να μας πεις? Για να φτιαχτεί ένα ημερολόγιο πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχουν πολλές εικόνες με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει το θέμα να... σχεδόν να εξαντλείται. Να εξαντλείται στην παρουσίασή του, να καλύπτει τη θεματική. Και φυσικά φέτος για μας η θεματική του μουσείου που διαπραγματεύεται την ιστορία του ελληνισμού από το 15ο αιώνα μέχρι και το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον ήταν ο αγώνας. Της Επανάστασης. Και περνάτε και ένα μήνυμα. Ώρα για αγώνα, όπως το είπα, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε δύσκολα στριμωγμένα και πρέπει να δούμε να συντάξουμε δυνάμεις, να μην χαθεί τίποτα. Και εδώ πέρα εσείς μέσα φυλάτετε τα τίμια του ελληνισμού, όπως λέει ο Κάλλος, εδώ σίγα κοιμούνται των προγόνων τα κόκαλα. Εδώ μπορούμε να πούμε, εδώ σίγα κοιμούνται των ηρώων τα αντικείμενα. Πραγματικά, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και η μοναδικότητά του. Mm-hmm. Όταν ιδρύθηκε πριν από 137 χρόνια, ήρθαν αμέσως τα παιδιά και τα εγγόνια των αγωνιστών του 21 να καταθέσουν στο μουσείο αυτό τα κοιμήλια των πατεράδων και των παππούδων τους. Ας πούμε τα κοιμήλια του Κολοκοτρώνη που βλέπετε εδώ δίπλα μας, τα κατέθεσε η οικογένεια του Κολοκοτρώνη, η Αγγελική Κολοκοτρώνη, που ήταν η γυναίκα του εγγονού του Θεόδωρου, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Όταν λέμε Θεόδωρος στην Ελλάδα, ένας μας έρχεται στο μυαλό. Πάμε λοιπόν στο θέμα του ημερολογίου, το οποίο πωλείται από το πολιτήριό σας, αλλά μπορεί κανείς να το βρει και σε βιβλιοπωλεία κάπου έξω ή μόνο εδώ στο πολιτήριο του μουσείου. Διακινείται και σε βιβλιοπωλεία, αλλά ως επιτοπλίστων από το πολιτήριο του μουσείου μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί. Ωραία. Με εξέπληξες λοιπόν με το mail που μου έστειλες και μου λες... ρολόγια 16 ιστορικών προσωπικότητων της νεότερης Ελλάδος βρίσκονται στα χέρια σου, στο μουσείο αυτό και προχώρησες στη θεματική αυτού του ημερολογίου. Να πούμε καταρχήν ποιες είναι αυτές οι προσωπικότητες. Είναι
πρωταγωνιστές του αγώνα όλοι τους. Είναι λόγοι, φαναριώτες, κληρικοί, καραβοκυραίοι, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα. Να ξεκινήσω από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εδώ, τελεία και παύλα, ναι. Επόμενος. Αυτόν που υπέγραψε το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας μας. Να συνεχίσω με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τελεία και παύλα. Επόμενος. Να μιλήσουμε για τους νησιώτες μας, για τον Ανδρέα Μιαούλη. Νομίζω πως ναι. Από το νησί μου, ναι. Ιδραίος κι εσύ. Για τον Λάζαρο Κουντουριώτη, άλλος Ιδραίος, ναι. Επίσης. Και φυσικά δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για τον Μάρκο Μπότσαρη, τη μοναδική αυτή φιγούρα του αγώνα, έτσι, τον εκπρόσωπο. Έτσι. Της οικογενείας, αλλά και που τιμάται μέχρι τα πέρατα της οικουμένης στη Γαλλία, στην Αμερική. Και τιμήθηκε τότε από όλο τον κόσμο για τον αγνό πατριωτισμό του και την αυτοθυσία του. Και που έκλαψε ο Καραϊσκάκης όταν έμαθε το θάνατό του, ε. Όλοι κλάψανε για τον Μάρκο Μπότσαρη. Είναι μοναδική πραγματικά φιγούρα. Πάρα πολλοί φιλένες εμπνεύστηκαν από αυτό το θάνατο και ήρθαν αμέσως εδώ να βοηθήσουν στη θέση του. Ναι. Ναι. Έχουμε μοναδικά ρολόγια εδώ. Να μιλήσουμε για τους κληρικούς μας, τον Θεόκλητο Φαρμακίδη, τον Καστόρχη. Είναι και του Καραϊσκάκη το ρολόι. Εδώ όχι, δεν είναι του Καραϊσκάκη το ρολόι. Όχι, όχι, έκανα λάθος. Όχι, δεν έχει διασωθεί του Καραϊσκάκη το ρολόι όπως γνωρίζω. Α, το μπέρδεψα με τη διαθήκη του, ναι, που αναφέρεται εκεί. Η διαθήκη του όμως έχει διασωθεί και εκεί αναφέρεται κάτι συγκλονιστικό. Ναι, αναφέρει ο Καραϊσκάκης ανάμεσα στα άλλα πολύτιμα αντικείμενα γι' αυτόν που δίνει στα παιδιά του, δίνει και την ώρα του. Δίνει λοιπόν το τουφέκι. Το τουφέκι του, τα άτια του, να πάνε των παιδιών μου. Και η ώρα μου, λέει. Και η ώρα μου. Και το ρολόι μου. Για φαντάσου, ε. Σαν να δίνει και την ψυχή του. Και η ώρα μου και το ρολόι μου. Μοναδικά αντικείμενα, πολυτελή αντικείμενα της εποχής εκείνης. Αντικείμενα κύρους για έναν άντρα. Άντρες συνήθως τα είχανε, τα ρολόγια τσέπης. Δεν τα αποχωρίζονταν. Έτσι και ήταν πολύ σημαντικά, γιατί με αυτά μπορούσαν να συντονίζουν τις διάφορες εργασίες τους και δραστηριότητές τους τότε. Σταματάμε πια να κοιτάμε τον ήλιο για να βλέπουμε τι ώρα περίπου και πόσο χρόνο έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας και πηγαίνουμε στο μηχανικό χρόνο. Καμιά φορά τα κάνανε και τα δύο. Και τα δύο, κοιτάγανε, ναι. Και τον ήλιο. Κοιτάγανε και το... Δεν είχαν και πολύ εμπιστοσύνη. Βλέπαν και το ρολόι. Κοιτάγανε και τα δύο. Εκείνη την εποχή είναι εποχή μετάβασης. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε και τα ρολόγια, το ρολόι που κάνανε δώρο στον μεγάλο κυβερνήτη, τον Ιωάννη τον Καποδίστρια, οι ίδιοι Ελβετοί, επειδή τους έφτιαξε κράτος, τους συνένωσε. Ναι, πραγματικά. Υπάρχει εδώ ένα μοναδικό ρολόι, το ρολόι που χάρισαν οι Ελβετοί το 1827 στον Ιωάννη Καποδίστρια, εκπρόσωποι της πόλης της Γενέβης, θέλοντας να τον ευχαριστήσουν για όλα όσα εκείνος τους έχει προσφέρει. Που ενώ έφτιαξε τα καντόνια από τους, ναι. Ο Καποδίστριας είχε τιμηθεί από τη Γενέβη από το 1816, θεωρείται επίτιμος ευεργέτης, ναι. της Γενέβης. Τι είχε κάνει ως εκπρόσωπος του Τσάρου Αλέξανδρου, είχε φροντίσει να δημιουργήσει τη συνταγματική δίαιτα της Ελβετίας, είχε φροντίσει να ενταχθεί και το καντόν της Γενέβης και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ελβετικό κράτος στην καρδιά της Ευρώπης, το οποίο διατήρησε και τη ρήτρα της ουδετερότητας από τότε μέχρι σήμερα. Δουλειά του Καποδίστρια είναι όλα αυτά. Δουλειά του Καποδίστρια και αυτό. Ναι, και αυτό. Όχι, μπράβο, καλά να το είπες. Και αυτό. Και αυτό. Και θέλοντας τον ευχαριστήσουν, του κάνουν δώρο ένα ρολόι. Δείχνοντας, αυτό δείχνει και πόσο σημαντική αξία ήταν το δώρο αυτό. Του έχουν κάνει πολλά δώρα του Καποδίστρια οι Ελβετοί. Αυτό εδώ το ρολόι του το κάνουν όταν φεύγει πια από τη Γενέβη για να έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Όταν τους αποχωρίζετε. Και τι έχει πάνω. Και έχει πάνω μια, εκτός από πολύ ωραίους και ενδιαφέροντες συμβολισμούς, φέρει και ελληνική επιγραφή. Κάθε δώρο που του κάνανε είχε πάνω και μια ελληνική επιγραφή. Αυτό λέει το συγκεκριμένα το «τον χρόνο καλώς διοικούντι» ή «τον χρόνο καλώς μετρούντες». Σε αυτόν που τον χρόνο καλώς διοικεί, αυτοί που τον χρόνο καλώς μετρούν. Έτσι, μπράβο. Αυτό για αυτούς που στείνουν, δεν είναι ποτέ εντάξει στην ώρα τους. Έτσι. Λοιπόν, και από την ώρα βγαίνει και το ωραίο. Και αυτός που είναι και όριμος, είναι αυτός που είναι στην ώρα. Η ώρα είναι η φροντίδα στα αρχαία ελληνικά. Είναι δηλαδή αυτός που φροντίζει να είναι εντάξει, να είναι στην ώρα του, να είναι αυτός είναι και όριμος. Έτσι. Ο ανώριμος δεν είναι ποτέ στην ώρα του.
Έχεις πρόβλημα με το χρόνο. Ναι. Αν και επιμελήτρια ρολογιών. Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, το οποίο το φέρνει εδώ ο Καποδίστριας, από τι υλικό είναι, γενικά τα ρολόγια που έχεις εδώ τα 16. Μεταλλικά είναι τα μεταλλικά. Περισσότερα. Κάποια είναι πολυτελήνα, σημαίνια, κάποια είναι μαλαματένια, χρυσά. Του Καποδίστρια είναι χρυσό το ρολόι, όπως και το ρολόι που χάρισε ο ίδιος στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και σε άλλους αγωνιστές του 21. Άρα λοιπόν να πούμε ότι ο μεγάλος Καποδίστριας έκανε και κάποια δωράκια σε αυτούς που θεωρούσε σημαντικούς και έτσι έπρεπε να το κάνει. Μεταξύ αυτών ήταν και ρολόγια. Χάρισε λοιπόν ένα ρολόι στον Κολοκοτρώνη. Θα ήθελα να μην μπροστά σε αυτή τη σκηνή. Θα σας πω την ιστορία, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και γιατί αποκαλύφθηκε μέσα από έγγραφα που διασώζονται σήμερα και στη βιβλιοθήκη της Γενέβης αλλά και στο αρχείο της Κέρκυρας. Είναι τα έγγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ του Ιωάννη Καποδίστρια και του ρολογοποιού Ζαν Φρασουά Μποτ. Ένα ρολογοποιό και κοσματοποιό που έφτιαχνε τα κοσμάτα σε όλες τις βασιλικές οικογένειες γνωστές της εποχής εκείνης. Φροντίζει λοιπόν να παραγγείλει, ενώ έρχεται στην Ελλάδα, 10 ρολόγια τσέπης, χρυσά, επισμαλτωμένα και διακοσμημένα με το σύμβολο της ελληνικής πολιτείας, το μυθικό φίνικα. Το φίνικα. Το μυθικό φίνικα, που πατάει πάνω στην χρονολογία 1821 και από πίσω φέρουν τα ρολόγια αυτά, στο πίσω μέρος της θήκης τους, τα αρχικά του Ιωάννη Καποδίστρια, Ιωάννης, Γιώτα, Αλφα Αντωνο Μαρίας, Αντωνίου Μαρία ή αλλιώς, δηλαδή του πατέρα του, Καποδίστριας. Και το κάνει δώρο στον Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης ξέρει τι είναι αυτό, δηλαδή ή το κοιτάει λίγο περίεργα, σαστίζει. Είχε προηγούμενο, ξέρουμε αν είχε προηγούμενα άλλο ρολόι. Δεν γνωρίζουμε αν ο Κολοκοτρώνης είχε άλλο ρολόι. Πολύ πιθανό να είχε ο Κολοκοτρώνης και άλλο ρολόι. Ειδικά ο Κολοκοτρώνης. Αλλά και άλλοι αγωνιστές του 21, από ό,τι φαίνεται, από τη συλλογή που έχουμε, έχουν ρολόγια αρκετά νωρίτερα. Έχουμε συλλογή μας ρολόγια του 1809, του 1810. Θα μου πείτε πώς τα χρονολογείτε, πώς ξέρετε ότι είναι του 1809 και του 1810. Τα ρολόγια αυτά έχουν αριθμό σειράς. Έχουν αριθμό σειράς παραγωγής του μηχανισμού τους. Και έχει καταγραφεί έτσι όλο το χρονικό της κατασκευής τους. Αυτά τα ρολόγια είναι ξένων φυσικά βιοτεχνιών ή μικρών μονάδων, έτσι. Ξένων οίκων ορολογοποιών, πολύ σημαντικών της εποχής εκείνης. Αγγλική οίκη ορολογοποιίας εισάγουν και γαλλική και ελβετική εισάγουν ρολόγια τότε στην Οθωμανική αγορά. Τα περισσότερα είναι αγγλικά, με την ιδιαιτερότητα τα περισσότερα αγγλικά ρολόγια ότι είναι τα περίφημα ρολόγια κρεμμύδια, μηχανισμοί που εντάσσονται σε πολλές θήκες, ας πούμε. Θήκες που είναι μία διαδοχικές ή μία μέσα στην άλλη. Αυτό για να μην σπάσουν, να μην χαλάσουν, προστασίας ήταν αυτές οι θήκες. Ίσως να ήταν για λόγους προστασίας, αλλά ήταν και η αισθητική της εποχής. Άρεσαν αυτές οι θήκες εδώ. Οι πόμπε στους Οθωμανούς υπήκους και τις προτιμούσαν και τις αγόραζαν. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλά ρολόγια. Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία. Αυτές ήταν οι χώρες κυρίως έτσι, που είχαν τέτοια πράγματα. Και ένα τέτοιο ρολόι σε τι παραγωγή έβγαινε εκείνη την εποχή? Πόσα κομμάτια έβγαινε το καθένα? Χοντρικά. Ετησίως. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε ρολόγια που έχουν αριθμό που ξεπερνάνε τα 35.000 αριθμό παραγωγής. Αρκετά μεγάλος. Άρα, το χρόνο υπολογίζουμε ότι πρέπει να έβγαιναν γύρω στα 1.500 τέτοια ρολόγια. Ξέρουμε περίπου πόσο κόστιζε ένα τέτοιο ρολόι σε σχέση με την εποχή. Δηλαδή, τι έπαιρνες με ένα τέτοιο ρολόι εκείνη την εποχή? Έπαιρνε σπίτι, έπαιρνε άλογο, τι έπαιρνε, ας πούμε, πόσο ήταν το κόστος του? Πρέπει να ήταν ανάλογα τώρα βέβαια με το ρολόι κάθε φορά. Έτσι, υπήρχαν ρολόγια που είχαν μια πιο μεγάλη παραγωγή και μπορούσες να τα βρεις και σε καλύτερες τιμές και ρολόγια πολύ πιο ακριβά. Εξαρτάται το ρολόι. Πάντως σίγουρα ήταν ένα αντικείμενο κύρους και ένα αντικείμενο πολυτελείας. Άρα δεν είναι ένα φτηνό πράγμα το οποίο. Δεν ήταν ένα φτηνό πράγμα. Όμως είχε μπει στην καθημερινότητά τους. Στην επιστολή που στέλνει ο Ιωάννης Παπαδιαματόπουλος, ο οποίος είναι προϊστός της Πάτρας, είναι έμπορος και φιλικός.
Και ο άνθρωπος τα θυσιάζει όλα, ό,τι έχει και δεν έχει, και κλείνεται μέσα στο Μεσολόγγι για να οργανώσει τον αγώνα. Στην επιστολή την προσωπική που στέλνει στη γυναίκα του, έχοντας την έγνοια των παιδιών του που είναι στη Ζάκυνθο, της λέει ότι τα παιδιά φτάσαν σε ηλικία πια που πρέπει να έχουν ένα ρολόι για να πηγαίνουν στα μαθήματά του. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι μοιάζεται για τα παιδιά του και ότι πρέπει να έχουν και αυτά τα αγόρια του ρολόι. Για να πηγαίνουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πάνω να πει ότι το ρολόι δεν ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ ακριβό. Μπορούσε να βρει και πιο οικονομικά ρολόγια και πιο ακριβά. Όπως και σήμερα. Επίσης έχει σημασία να πούμε ότι υπήρχαν και στην Ελλάδα, την κυρίως Ελλάδα, την σκλαβωμένη τότε ακόμα Ελλάδα, υπήρχαν ορολογοποιίες. Μικρές μεν, αλλά υπήρχαν. Η διάχυση της τέχνης ορολογοποιίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνεται ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα μέσα από τη μεταφορά ξένων τεχνητών, Ελβετών, Γάλλων στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Φτιάχνεται, θα λέγαμε, μια μικρή συνοικία ορολογοποιών στην Κωνσταντινούπολη, στην Ευρωπαϊκή. Και Ελβετοί υπήρχαν πολλοί εκεί, ναι. Πολλοί Ελβετοί. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του Jean-Jacques Rousseau, ο Ισαάκ Ρουσό, αρχές είναι ορολογοποιός. Είναι ορολογοποιός. Και πάει και εγκαθίσταται στον Βόσπορο αυτός. Εκεί, και εγκαθίσταται εκεί και μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα γνωρίζουμε ότι υπήρχαν 180 που οίκοι τεχνίτες ορολογοποιείς στην Κωνσταντινούπολη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διάχυση αυτής της τεχνογνωσίας και πάρα πολλοί Έλληνες είναι αυτοί που ακολουθούν σιγά σιγά αυτό το επάγγελμα. Φαντάζομαι ότι και σε άλλες μεγάλου πόλεις της Ελλάδος τότε, της μετέπειτα Ελλάδος, θα υπήρχαν τέτοιες βιομηχανίες, έτσι. Φαντάζομαι θα έχει και η Μοσχόπολη, θα έχει το Μοναστήρι, θα έχει η Τρίπολη, πρέπει να έχει, η Τρίπολη είχε. Βιοτεχνίες, οίκους ορολογοποιίας, αυτό θέλει έρευνα, δεν μπορώ να το απαντήσω έτσι. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη έρευνα και ψάξιμο για εκείνη την εποχή. Σίγουρα όμως σε μεγάλες εμπορικές πόλεις υπήρχαν τεχνίτες. Ναι, γιατί άμα χαλούσε το ρολόι να το φτιάξουν κλπ. Καταρχάς τα ρολόγια αποτελούν δώρο διπλωματικό. Προς τον Σουλτάνο, Πασάδες, αγάδες, βεζίριδες. Στο διβάνι, σε όλη την αυλή του Σουλτάνου, στους υψηλούς αξιωματούχους. Ειδικά οι Γάλλοι την εποχή των διομολογήσεων, κάθε φορά που θέλανε να υπογραφούν οι περίφημες διομολογήσεις, έφεραν πανάκριβα δώρα. Και ρολόγια τσέπης, και ρολόγια επιτραπέζια. Λίγο λάδωμα το λέμε. Παίρνω το δικό μου και πάρω ένα ρολογάκι, ναι. Εντάξει. Τότε δεν είναι, λεγόταν λάδωμα, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Ρολόγωμα. Πάντα το κάνανε, προσφέρανε δώρα, ρολόγια. Στην Τρίπολη δεν έχουμε μια μαρτυρία. Η αλήθεια είναι ότι έχουν διασωθεί και ευτυχώς έχουν διασωθεί τα απομνημονεύματα του αγωνιστή και φιλικού του 21, του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος ζει στην Τρίπολη προεπαναστατικά, είναι δεύτερης γενιάς ορολογοποιός, διατηρεί εκεί το μαγαζί του πατέρα του, του Ιωάννη Στεφανόπουλου, που είχε έρθει ορολογοποιός έτοιμος και τεχνίτης από τη Ζάκυνθο. Και εκεί μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα αυτά τα απομνημονεύματα, εκτός από το ότι μας βάζει στο κλίμα της εποχής, προετοιμασίας του αγώνα, της μυστικότητας αυτού του φοβερού δικτύου των φιλικών, έτσι στην Τρίπολη, στην Αρκαδία. Μας λέει ότι ο πατέρας του, αλλά και ο ίδιος που έκανε αυτή τη δουλειά, ήταν άνθρωποι μορφωμένοι. Εκτός ότι γνώριζαν αυτή την τέχνη, κατήχαν τα γράμματα και μετέφεραν γενικά το νέο πνεύμα και τις νέες ιδέες της εποχής στους συμπατριώτες τους, έτσι. Και φαντάζομαι ότι θα πέρναγες και λίγη ώρα με τον τεχνίτη εκεί, όχι κάντε μου έτσι, όχι κάντε εκεί, θα αρχίσει ο διάλογος, η κουβέντα, θα βλέπε ποιος μπορεί να είναι χέμηθος, ποιος μπορεί να έχει κάποια χρήματα για να βοηθήσει, θα γινόταν μια κουβέντα με τον ορολογοποιό, θα ήταν ένα μικρό μαγαζάκι το οποίο θα ανταλλάσσονται και κάποια. Μόνο με Έλληνες, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί που είχαν ρολόγια πάνω τους ήταν οι πασάδες, ήταν οι αγάδες, ήταν οι αξιωματούχοι Τούρκοι, οι οποίοι να παίρνανε πληροφορίες. Εμπιστεύονταν τα ρολόγια στον ορολογοποιό να τους τα επιδιορθώσει. Και εκεί έπαιρνες και την πληροφορία, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Ναι. Αυτός λέει κάτι καταπληκτικό στα απομνημονεύματά του. Λέει ότι όταν μημένος αυτός το 1818 στη Φιλική Εταιρεία, ήδη από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, όταν ήρθε ένας Γάλλος
ορολογοποιός, τέλος πάντων έμπορος ρολογιών και όπλων στην Αρκαδία, οι υπόλοιποι εταίροι του είπαν ότι είναι ευκαιρία εσύ ως ορολογοποιός να αγοράσεις από αυτόν, εκτός από ρολόγια, και όπλα. Γιατί συνήθως ο τεχνίτης των ρολογιών ήταν και τεχνίτης των όπλων. Ό,τι μεταλλικό καταγινότανε. Ήταν μηχανικός, ήταν και τεχνίτης των όπλων. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός αγόρασε τα όπλα και φυσικά κατάφερε να τα διακινήσει προεπαναστατικά στην Αρκαδία, στους φιλικούς. Μια υπόγεια διαδρομή, λοιπόν. Τον υποψιάστηκαν οι Τούρκοι, πασάδες. Άρχισαν λοιπόν να το ρωτάνε πού πήγανε τα όπλα, γιατί τα διακίνησε. Αυτό είχε βάλει 2-3 στο μαγαζί του να φαίνεται ότι πουλάει και 2-3 όπλα. Δεν επιτρεπόταν φυσικά να πουλούνται όπλα στους Έλληνες. Αυτός είπε ότι κατάφερε να τους ξεγελάσει. Βρήκε μια άλλη δικαιολογία, κατάφερε να τους ξεγελάσει. Εκμεταλλεύτηκε για την καλή σχέση που διατηρούσε μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτός τότε τους δίδασκε στους πασάδες και την περίφημη υψηλή ευγενή τέχνη του Ιρτιφά. Ποια είναι η τέχνη αυτή? Πολύ σημαντικό. Είναι η τέχνη του να μετράς το χρόνο παρατηρώντας τον έβασμα του ήλιου. Βλέπετε ότι είμαστε σε μια μεταβατική εποχή που μαζί με τον Ιρτιφά, ο ορολογοποιός και ο τεχνίτης, διδάσκει και το σύγχρονο δυτικό μέτρημα του χρόνου. Κάνει και τα δύο. Τέλος πια λοιπόν τα ηλιακά ορολόγια, τέλειος το κοίταγμα του ήλιου, περνάμε πια σε ένα μικρό μηχάνημα που έχουμε στο χέρι μας, το οποίο θα μας λέει το χρόνο. Θα μπορούμε να ρυθμίζουμε και να βλέπουμε περισσότερη και περισσότερα πράγματα, να συνεννοούμαστε, να οργανώνουμε καλύτερα πράγματα. Ώρα για αγώνα λοιπόν. Ένα ερώτημα είναι πώς συγχρονίζονταν αυτά τα ρολόγια. Υπήρχαν δημόσια ρολόγια τότε? Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί όλα αυτά τα ρολόγια πρέπει κάπως να συγχρονίζονται. Το πώς κουρδίζονται ξέρουμε, αλλά όταν σταματήσει ένα ρολόγι πώς ξαναμπαίνει στην ώρα του? Ξανασυγχρονίζεται. Σε αρκετές πόλεις, ήδη από το 17ο αιώνα, σιγά σιγά και αργά αργά, υπήρχαν τις Οθωμανικές Αυτοκρατορίες, υπήρχαν δημόσια ρολόγια. Έτσι, αυτό μαθαίνουμε. Τα είχαμε και τα παλιά τα ηλιακά τα ρολόγια, υπήρχαν σε πόλεις, σε εκκλησίες απ' έξω. Και τα ηλιακά, βέβαια, τα ηλιακά. Σε μοναστήρια, σε εκκλησίες. Αλλά πάντα θα είχαμε χάσμα διαφοράς μεταξύ ρολογιών. Βέβαια. Έτσι. Είναι συγκλονιστική αγωνία που ζει ο Καποδίστριας όταν έρχεται στην Ελλάδα, που φυσικά βλέπει ότι δεν υπάρχουν ρολόγια. Στο ναύπλιο, ας πούμε, δημόσιο ρολόι δεν υπάρχει. Και σε επιστολή του προς το Μουστοξίδη του ζητεί να έρθει σε επαφή με ορολογοποιούς της Βενετίας, να αγοράσει δύο καλά δημόσια ρολόγια και να φροντίσει να φέρει ξύλα και ξυλοδεσιές από τη Βενετία και αρχιτέκτονα από την Ελβετία για να κτίσει ένα δημόσιο ρολόγιο στο ναύπλιο. Δεν ξέρουμε αν αυτό το ρολόι ποτέ στήθηκε. Αν ποτε έφτασε. Δεν έχουμε βρει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ρολόι. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πώς το δικαιολογεί. Ο καθένας εδώ και έχει τη δική του ώρα. Έτσι. Πρέπει να συντονιστούμε. Και να σου πω και κάτι. Δείχνει και το πόσα πράγματα είχε να αντιμετωπίσει για να στήσει το νέο κράτος αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Δεν ήταν μόνο τα διοικητικά. Ήταν και τεράστια θέματα τεχνικο-οικονομικά τα οποία. Μέχρι τα πιο σοβαρά. Δείχνει και πόσο συγκεντρωτικός ήταν. Έτσι. Ναι. Όλα περνούσαν από τα χέρια του. Γνώριζε πόσο κοστίζει το ρολόι, πόσα χρήματα θα του κοστίζει. Μέχρι αυτή την τιμή του λέγε θα το βρεις. Τα πάντα. Τα πάντα περνούσαν από τα χέρια του και όλα τα έλεγχε. Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι από όλα αυτά που έχεις μάθει όλα αυτά τον καιρό ασχολούμενοι με τα ρολόγια. Ρολόγια χειρός δεν υπήρχαν, ρολόγια τσέπης μόνο. Ρολόγια τσέπης εκεί την εποχή. Μαζί με τα 50 αντικείμενα που βάζανε μέσα στο. Βάζανε και αυτό, Βέβαια, τσέπες δεν είχαν. Είχαν το ζωνάρι. Είχαν το ζωνάρι τους, έτσι, γιατί εκείνη την εποχή τσέπες δεν είχαμε και ό,τι θέλανε τα βάζανε. Άρα δεν είναι ρολόγια τσέπης, ρολόγια ζωναριού είναι. Ρολόγια ζωναριού. Τσέπες είχαν μόνο όλες, είχαν ενδυθεί το γυλαίκο, το δυτικό έντυμα που ήταν ελάχιστη εκείνη την εποχή. Αυτές είναι οι ιστορίες των ρολογιών μας που τις λέμε μέσα σε αυτό το ωραίο ημερολόγιο. Για το 2020. Από το πολιτήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Να σου ρωτήσω κάτι, άμα μάθεις ότι υπάρχει ένα ρολόι τσέπης, κάποιο Έλληνα εδώ πέρα,
και είναι στην Ισλανδία. Θα πας να το κοιτάξεις, θα το πάρεις, να το δεις. Μπορεί. Μπορεί. Έχεις παθιαστεί. Μπορεί. Έχεις πορωθεί. Είναι πολύ όμορφα αντικείμενα. Είναι πάρα πολύ γοητευτικά. Και είναι πολλές λεπτομέρειες που μπορείς να μάθεις παρατηρώντας τα και διαβάζοντας γι' αυτά. Και όσον αφορά το μηχανισμό τους, που δείχνει την τεχνογνωσία της εποχής. Γιατί κάποια ρολόγια από αυτά είναι πιο εξελιγμένα από τα άλλα, αλλά και όσον αφορά το συμβολισμό τη διακόσμησή του. Είναι πραγματικά πολύ γοητευτικά αντικείμενα. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι την άλλη φορά που θα ξαναβρεθούμε να μου πει είναι 30 τα ρολόγια εδώ πέρα μέσα. Και έλα να τα δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολέτα. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στο ημερολόγιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.